Φίλες και φίλοι χαίρετε. Ένα σύντομο βίντεο εμβόλυμο σήμερα για να σας δώσω ένα update για το χθεσινό βίντεο. Το χθεσινό βίντεο που ανέβηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 είχε τίτλο «Χειριστική κλαμμένη μάνα που ζηλεύει το παιδί της, που φθονεί το παιδί της και το εξωθεί στη συνεξάρτηση». Αν θυμάστε καλά, στο χθεσινό βίντεο, του οποίου το σύνδεσμο θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για όσους δεν το έχετε δει, Ανέπτυξα το ζήτημα πως μια μητέρα που φθονεί το παιδί της, που είναι τοξική, χειριστική και κλαμμένη, μπορεί να το θύσει στη συνεξάρτηση εξ αφορμής ενός πολύ εύγλωτου σχολείου κάτω από ένα άλλο βίντεο. Η φίλη η οποία έγραψε το αρχικό σχόλιο πάνω στο οποίο έκανα χθε το βίντεο, απάντησε κάτω από το βίντεο και δεν μπορώ παρά να το διαβάσω και να το ανεβάσω σε ένα συμπληρωματικό βίντεο, γιατί είναι συγκλονιστικά αυτά που λέει. Τι λες τώρα, λέει, με τέσσερα θαυμαστικά. Έχεις δίκιο. Τέσσερα θαυμαστικά. Πού το ήξερες. Δύο ερωτηματικά και ένα θαυμαστικό. Όταν ήταν μικρή η μάνα μου, την σταμάτησαν από το σχολείο. Πήγε μόνο δημοτικό και είχε αποθυμένο τη μόρφωση. Τρία θαυμαστικά. Πού το ήξερα. Λόγω της μακράς πείρας που έχω δουλεύοντας με δυσλειτουργικές οικογένειες, έχω μάθει να βλέπω τα μοτίβα και οι θεραπευτικές υποθέσεις που κάνω να είναι συνήθως ορθές. Γι' αυτό δεν λέμε ονόματα στα βίντεο, γι' αυτό δεν λέμε στοιχεία προσωπικά, ούτως ώστε να μην αποτελούν διαγνώσεις. Είναι ενδιαφέρον όμως ότι ενώ δεν είχε γράψει τίποτα για το επίπεδο μορφωσής της μάνας της, λέει τώρα όταν ήταν μικρή, τη σταμάτησαν από το σχολείο και είχε αποθυμένο τη μόρφωση. Η μητέρα μου λέει, είχε ρίξει το βάρος στη μεγάλη μου αδελφή. Πρόσφατα μου είπε ότι η αδελφή μου είναι το αγαπημένο της παιδί. The golden child. Το χρυσό παιδί. Άλλη μια απόδειξη ότι η μάνα σου είναι ναρκισίστρια. Γιατί οι ναρκισιστές επιλέγουν ένα από τα παιδιά τους, το οποίο έχουν ως χρυσό παιδί και ταυτίζονται με αυτό. Η μητέρα μου είχε ρίξει το βάρος στη μεγάλη μου αδελφή. Πρόσφατα μου είπε ότι η αδελφή μου είναι το αγαπημένο της παιδί την οποία διάβαζε συστηματικά έως βασανιστικά. Εγώ παρόλα αυτά έπαιρνα καλύτερους βαθμούς από την αδελφή μου που διάβαζε περισσότερο. Δηλαδή την ενοχλούσε θεωρώντας ότι ξεπερνάω εκείνη βεβαίω, επειδή είχε ταυτιστεί με την αδελφή σου. Επειδή προέβαλε τον εαυτό της και τα αποθυμένα της πάνω στην αδελφή σου Απίστευτο τι άρρωστος τρόπος να λειτουργεί το μυαλό ενός ανθρώπου Όντως, όντως, όντως Και συνεχίζει η φίλη και λέει Oh my God, ο oh, μου το μόνο που δεν κατάφερε είναι να μας τρέψει τη μία εναντίον της άλλης. Ευτυχώς έχω με τις αδελφές μου πολύ καλή σχέση. Τριγωνισμός! Τριγωνοποίηση. Οι ναρκισιστές τριγωνοποιούν τους άλλους ανθρώπους και στην περίπτωση αυτή η ναρκισίστρια μητέρα τριγωνοποιεί τα παιδιά της προκειμένου να τα αποδυναμώσει και να τα ελέγχει και να τα διαφεντεύει η ίδια. Μέχρι και σήμερα που είχα την αφέλεια να μένω μαζί της για να τη φροντίζω, δεν έχανε την ευκαιρία για δηλητηριώδη σχόλια. Χειριστικότητα και νέγκινγκ σε όλο του το μεγαλείο, γεγονός που ενεργοποιούσε αντιδραστική επιθετικότητα από μέρους μου, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το link για το playlist για τον νέγκινγκ, και το link για το βίντεο για το Reactive Abuse, την αντιδραστική βιότητα που είναι πολύ σημαντικό ζήτημα να το έχουμε υπόψη μας από τα podcast και εγώ ένιωθα ενοχές που φωνάζω στην καημένη τη Μανούλα που είναι άρρωστη και υπερήλικη και μετά τραυματικό από το οποίο προφανώς επίσης πάσχω και με έκανε χάλια για μέρες πω, πω όλοι οι ψυχολόγοι γίναμε το να έχουμε γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης μας βοηθάει για να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να πάρουμε σωτήριες αποφάσεις όπως να κάνουμε ψυχοθεραπεία και όπως, και όπως να κάνουμε αυτά που έκανε η φίλη στη συνέχεια. Με σύγκρινε ακόμη και με την κοπέλα που τις καθαρίζει, η οποία για αυτήν ήταν φυσικά σε όλα καλύτερη από μένα και τη νοιάζεται περισσότερο. Τι αποφάσεις πήρε φίλη, είμαι no contact εδώ και τρει μήνες και δεν μετανιώνω. Μπράβο. Μπράβο! Την άφησα με το καλό της το παιδί και το αγαπημένο την κοπέλα που την καθαρίζει. Πολύ καλά τη έκανε. Μπράβο! Φώναζε Θέκλα, φώναζε μπας και ξυπνήσουμε. Όταν άρχισα να παρακολουθώ τα βίντεο στο κανάλι, ο χαρακτηρισμός κακοποίηση από γονεί προς παιδιά μου φαινόταν βαρύς. Προσπαθούσα να βρω δικαιολογίες για τη μανούλα. Ανατρέχοντας όμως τα γεγονότα της παιδικής μου ηλικίας κατάλαβα πόσο δίκιο έχεις. Πέρασα τη ζωή μου περήφανη που στερήθηκα την ανεμελιά της παιδικής μου ηλικίας αφού έπρεπε από ηλικία 6 ετών να φροντίζω το σπίτι και το μωρό μαζί με τη μεγάλη μου αδερφή ενώ η μητέρα μας έβγαζε χρήματα. Κάποια στιγμή σε ηλικία 9-10 χρόνων τη είχαμε πει δεν θέλουμε λεφτά, τη μαμά μας θέλουμε. Πόσο σοφά είναι τα παιδιά. Ξέρουν τι χρειάζονται. Και η μικρή μα αδελφή, παραμελημένη και αυτή, αφού στην ουσία εμεί τη μεγαλώσαμε και με αυτοεκτίμηση μηδέν, φυσικά βρέθηκε σε γάμο με που κακοποιούσε και την ίδια αλλά και την κόρη τη. Η μανούλα τα έχει επιτύχει όλα. Η μητέρα μα την προέτρεπε φυσικά να κάνει υπομονή για να σώσει το γάμο τη προ του παιδιού τη, ενώ εγώ τη έλεγα να χωρίσει για να σωθεί και εκείνη και το παιδί. Η μεγάλη τη γλίτωσε, μάλλον γιατί δέχτηκε προσοχή και αποδοχή, αφού τα δικά της επιτεύγματα ήταν επιτεύγματα της μητέρας. Σωστά, σωστά. Στατιστικά, τα χρυσά παιδιά έχουν καλύτερη πορεία ζωής από τους αποδιοπομπέους τράγους, επειδή παρόλο που είναι ναρκισιστής ο γονιός, είναι ναρκισιστές οι γονείς, είναι ναρκισίστρια η μάνα στην παρούσα περίπτωση, παίρνουν αποδοχή και προσοχή. Ναι, αυτό ισχύει. Έτσι σε βρήκα Έψαχνα να επιβεβαιώσω πως τα όσα έλεγα στη μικρή μου αδελφή ήταν σωστά. Ότι δηλαδή μένοντα σε μια κακοποιητική σχέση, εκτός από το κακό που κάνει στον εαυτό της, και το παιδί. Δίνοντάς του κακά πρότυπα και οδηγώντας το είτε σε συνεξάρτηση είτε σε ναρκισισμό. Την έβαλα να ακούσει τα βίντεο για τους παραμελητικούς κλαμμένους νάρκισους και αναγνώρισε το σύζυγό τη. Βεβαίω, θα πάρουμε έναν άντρα που θα μοιάζει στη μανούλα. Στο πώ συμπεριφερόταν η μανούλα σε εμά. Ενώ στο χρυσό παιδί δεν συμπεριφερόταν έτσι και γι' αυτό δεν είχε ένα τέτοιο κακό πρότυπο για επιλογή συντρόφου. Ευτυχώ χώρισε και η μικρή μου αδερφή και έγινε και αυτή αποτυχημένη σαν και εμένα, κάτι που επίση μου χρώνει η μανούλα, βεβαίω. Γιατί η μανούλα είσαι πάντα αποτυχημένη αν έχει χωρίσει. Και δεν έμεινε εκεί μάνα θυσία, όπω έμεινε αυτή. Φωνή την ελευθερία σου. Γι' αυτό ενοχλεί τη μανούλα που έχει χωρίσει. Και είναι πολύ καλύτερα η αδερφή μου και αυτή και το παιδί. Όπω καταλαβαίνει, σου χρωστά με πολλά, σε φιλώ με πολύ αγάπη και χτίμηση. Ευχαριστώ, φίλοι, για τα καλά σου λόγια και σε ευχαριστώ πολύ και για την ανατροφοδότηση που μα έδωσε στο update που μα έχει δώσει την ευκαιρία για αυτό το δεύτερο βίντεο, το οποίο πάει συμπληρωματικά μαζί με το πρώτο. Δυστυχώ, αυτέ είναι σε μεγάλο βαθμό. Οι δυναμικές της ελληνικής οικογένεια. και στην Κύπρο και στην Ελλάδα γιατί κάποιες φορές είπα κυπριακέ οικογένειε και ελληνικές και μου έγραψαν όλοι οι Έλληνες είμαστε, εννοείται πω όλοι οι Έλληνες είμαστε, απλώς είπα το κυπριακέ σαν τοπικό επίθετο και όχι σαν εθνικό επίθετο. Φιλιά!